Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Και τώρα μπορεί να είχαμε να δούμε καιρό τέτοιες σκηνές οι οποίες εκτελήχθηκαν χθες μέσα στο προαύλιο και εκτός του προαυλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου εδώ στην Αθήνα. Ωστόσο, δυστυχώς κάποιοι γνωστοί άγνωστοι, όπως αναφέρουν και οι φοιτητές, προκάλεσαν πάλι ένταση. Όλα αυτά ξεκίνησαν στις 4 το μεσημέρι, όταν ομάδα κουκουλοφόρων έφτασε έξω από το Πανεπιστήμιο, έστεισε οδοφράγματα στην Πατησίων και μόλις η παρουσία τους έγινε αντιληπτή από τους αστυνομικούς, οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο. Ωστόσο, οι κουκουλοφόροι ξεκίνησαν να πετούν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους στους αστυνομικούς. Εκείνοι μετά από λίγη ώρα κατάφεραν, μπήκαν στο προάβλιο και έτσι ξεκίνησε μία μάχη εντός αγωγικών, η οποία ωστόσο είχε για ακόμη μια φορά ως θύματα τους φοιτητές, οι οποίοι από τα χημικά τα οποία έπεσαν δεν μπορούσαν καν να βγουν έξω από τις αίθουσες. Δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν. Θα μας το πούνε εδώ και ο Αντώνης με τον Γιώργο, οι οποίοι ήταν χθες κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στο Πανεπιστήμιο. Να σας πω επίσης και να κλείσω με αυτό ότι η αστυνομία προχώρησε σε 5 προσαγωγές, ωστόσο μετά από λίγη ώρα και οι 5 προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στον Αντώνη να μας πει τι ακριβώς έζησε κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που τελείωσαν αργά το απόγευμα. Mm-hmm. Καλή σου ημέρα. Καλημέρα. Ελπίζω να με ακούτε. Ναι, πολύ καλά. Ωραία. Το χθεσινό γεγονός στην ΑΣΟΕ είναι ένα γεγονός το οποίο για εμάς, τέλος πάντων, τους φοιτητές, οι οποίοι το βιώνουμε καθημερινά, δεν πρέπει να το βλέπουμε ως ένα απομονωμένο γεγονός, αλλά ως μια συνέχεια μιας επίθεσης, την οποία, ρε παιδάκι μου, βλέπουμε να γίνεται πολύ πιο τακτικά τον τελευταίο χρόνο από ομάδες της καταστολής κυρίως, όπου πια έχουν περικυκλώσει την ΑΣΟΕ και έχουμε πολύ πιο τακτικές επιθέσεις με δακρυγόνα και κρότους λάμψης εντός των κτηριακών εγκαταστάσεων. Είδαμε τις εικόνες το Νοέμβρη, όπου 200 φοιτητές εγκλωβισμένοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα ΜΑΤ και ήταν στο έλεος των ΜΑΤ και δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι και η υγεία τους έφτασε σε κίνδυνο. Και είδαμε και το πώς προχθές βρέθηκε ένας αστυνομικός με όπλο στο προάβλιο της σχολής να απειλεί τους φοιτητές με τη ζωή τους. Νομίζω ότι έχει σημασία να βάζουμε το πώς όντως. Εσείς, Αντώνη, τι θέλετε, τι ακριβώς ζητάτε, τι θέλετε να γίνει? Δεν θέλετε, θέλετε να αλλάξει το πλαίσιο το οποίο έχει δημιουργηθεί για τα πανεπιστήμια, το νέο πλαίσιο? Να μην υπάρχει αστυνομία πουθενά. Εμείς λέμε ότι από τότε. Εμείς λέμε ότι από τότε που καταργήθηκε το άσυλο, το οποίο μάλιστα έχει ξεκινήσει λίγο πιο πριν, έχει ξεκινήσει μια τακτική και καθημερινή επίθεση των δυνάμεων, τέλος πάντων, της καταστολής, πολύ πιο τακτικά και εντός του χώρου του Πανεπιστημίου. Δηλαδή, δεν έχω ξαναδεί τα τελευταία χρόνια αστυνομικούς να έρχονται στο παράβλιο της σχολής, αστυνομικούς να βγάζουν όπλα εντός σχολής, αστυνομικούς να δέρνουν και να προσαγάγουν φοιτητές εντός σχολής, όπως και αστυνομικούς να πετάνε δακρυγόνα και κρότου λάμψης, έτσι ώστε να δείτε η υγεία των φοιτητών, των καθηγητών και των μελών ΔΕΠ σε κίνδυνο. Γιώργο, καλημέρα. Περιέγραψε μας τι ακριβώς Γιώργο, συνέβη. Πιστεύεις, δεν ξέρω αν μας ακούει ο Γιώργος. Μας ακούει? Ναι, τώρα. Ωραία. Δεν ξέρω αν πιστεύεις ότι μετά την κατάργηση του ασύλου πληθαίνουν τα περιστατικά όπου οι αστυνομικοί μπαίνουν στα πανεπιστήμια ανέτια. Δηλαδή ότι πλέον έχουν το πράσινο φως για να μπαίνουν όποτε θέλουν. Ή αν υπάρχει λόγος που μπαίνουν. Εσείς πώς το βλέπετε, εσείς το ζείτε καθημερινά? Να μπαίνουν όποτε θέλουν. Εγώ θυμάμαι ότι η κυβέρνηση κατήργησε το άσυλο με την πρόφαση της δίθεν ακαδημαϊκής ελευθερίας. Εν τέλει όμως αυτή η ακαδημαϊκή ελευθερία δεν προασπίζεται όταν σε καθημερινή βάση βρισκόμαστε αντιμέτωποι με χημικά, κρότου λάμψης, ξυλοδαρμούς και ούτω καθεξής. Ναι. Έχουν καλλιεργηθεί συνθήκες από την ίδια την κυβέρνηση αλλά και πάρα πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έτσι ώστε να απαξιωθεί ο δημόσιος χαρακτήρας του Πανεπιστημίου. Γιώργο μου, τώρα συγγνώμη. Συγγνώμη και για το μου και για τον. Κύριε Παυλόπουλε, συγγνώμη. Για την οικειότητα. Ναι, βεβαίως. Απλά, κύριε Παυλόπουλε, επειδή είστε έμπειρος τηλεοπτικά και επειδή σας ακούω πολύ από καθυστέρηση. Με συγχωρείτε. Σας ακούω από καθυστέρηση. Για να ολοκληρώσω το σκεπτικό μου μόνο. Το θεωρούμε ότι είναι ανεπίτρεπτο να μπαίνουν φοιτητές στο κάδρο του τρομοκράτη. Και ότι ήρθαν να περάσουν όλες τις αντιεκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, ήρθαν να περάσουν διαγραφές φοιτητών, ήρθαν να εξώσουν τα πτυχία μας από τα ιδιωτικά κολέγια. Αντιμετωπίζουμε την προοπτική της ανεργίας και της εργασιακής επισφάλεια. Και τώρα μπαίνουν στο πανεπιστήμιο και μας βάζουν και όπλα. Θα μπορούσε να σημαδεύει τα παιδιά του καθενός.
Μάλιστα. Και δεν ξέρω κιόλας εάν ισχύει και η κατάθεση του αστυνομικού, αν έχουν διασταυρωθεί οι πληροφορίες. Ναι, αλλά αν ισχύει ότι τον δέρνανε είπε... 30 ρε παιδιά, μήπως τα πράγματα μπορεί να είναι κάπως αλλιώς. Κοιτάξτε, δεν θέλω να υπερασπιστούμε την μία ή την άλλη πλευρά. Επειδή ήμουν έτυχε να είμαι... Έτυχε να είμαι μπροστά στο περιστατικό εκείνη ναι, την ώρα. Ο αστυνομικός ναι, είναι αυτός ο οποίος τράβηξε πρώτος το όπλο. Έτσι, τράβηξε το όπλο του. Σήκωσε ένα όπλο και απειλούσε τους μαθητές. Του ζητήθηκε να αποχωρήσει, του ζητήθηκε να αποχωρήσει από το χώρο και ο ίδιος εκείνη την ώρα είπε αστυνομία ναι, και ξεκίνησε το όλο σκηνικό. Και πρέπει να δούμε και το εξής, ότι όταν κάποιος απειλείται, υπάρχει πάντοτε το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και της επιβίωσης. Από τη στιγμή λοιπόν που αναγνωρίζουμε το ελαφρυντικό, που αναγνωρίζουν πολύ μάλλον, γιατί προσωπικά δεν το αναγνωρίζω, ναι, ότι απειλούταν εκείνη την ώρα, όταν βγάζει όπλο, ο πρώτος ο οποίος απειλείται είναι αυτός ο οποίος αν μη τι άλλο σημαδεύεται. Και έχουμε και μια κοινική ομολογία, εάν ισχύει η κατάθεση, ότι ήρθε στην ΑΣΟΕ ως ιδιώτης, αλλά έχει έρθει και στην ΑΣΟΕ στα πλαίσια τέλος πάντων επιχειρήσεων. Εμείς δεν έχουμε. Αλλά η ΑΣΟΕ είναι κάτι το σαφώς οριοθετημένο, κύριε Παυλόπουλε. Δεν είναι στάση, δεν είναι περιοχή, δεν είναι πανεπιστημιακό ίδρυμα. Εμείς δεν έχουμε δει άνθρωπο της ομάδας Δίας να κυκλοφορεί μέσα στο πανεπιστήμιο, άρα είναι μέσα με πολιτικά. Άρα ποια είναι η κοινική αυτή ομολογία, ότι έρχονται και παρακολουθούν τους φοιτητές. Επομένως, ναι, αυτά ο ίδιος πάντως ότι ήθελε να πάρει την κοπελιά του από εκεί. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε πολύ, παιδιά.